καθαρά σε πολιτικό επίπεδο. Μια τελευταία ερώτηση και πολύ σύντομη απάντηση. Σε έχω ξαναρωτήσει, αλλά θέλω να ακουστεί και από εδώ. Όταν έδωσαν ηθαγένεια στον Αντετοκούμπο, με τον οποίο εσύ έπαζες μαζί μπάσκετ, πώς ένιωσες? Δεν παίζαμε μαζί μπάσκετ, γιατί είμαι λίγο μεγαλύτερος, αλλά σαν οικογένεια γνωριζόμαστε από πολύ μικρά παιδιά. Καταρχάς, ούτε εκεί πανηγυρίσαμε, εγώ προσωπικά, σαν είδους που ξέρω τα παιδιά. Γιατί, ας πούμε, μην ξεχνάμε ότι ο Γιάννης έχει ένα μεγαλύτερο αδερφό, 2 χρόνια μεγαλύτερο, το Θανάση, ο οποίος έχασε την ευκαιρία να μπει στα draft για το NBA 2-3 χρόνια πιο πριν. Γιατί πολύ απλά είχε το ίδιο πρόβλημα που είχε και ο Γιάννης. Δεν είχαν την τυπική αναγνώριση από το κράτος στο οποίο γεννηθήκαν και μεγαλώσανε. Έτσι. Και νομίζω πως όταν χάνεται μια τέτοια ευκαιρία ζωής για ένα παιδί, ευτυχώς, εντάξει, την είχε ο Γιάννης, όταν χάνεται μια τέτοια ευκαιρία ζωής και την έχει κάποιος άλλος, φυσικά χαιρόμαστε, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι μόνο αυτά τα δύο. Και ότι είναι και άδικο για όλους. Είναι και άλλα παιδιά. Δεν είναι μόνο οι πρωταθλητές που πρέπει να παίρνουν ηθαγένεια. Δεν είναι μόνο όλα τα παιδιά την ίδια προβολή που μπορεί να έχει ο Γιάννης. Δεν είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Και στην τελική, ποιο είναι το κριτήριο, ας πούμε, για να κάποιος μπορεί να είναι ισότιμος πολίτης αυτής της χώρας? Το να είναι σούπερ ταλέντο, φαινόμενο στο παγκόσμιο μπάσκετ, όπως είναι ο Γιάννης, έτσι, και να τρέξουμε αμέσως να τον αναγνωρίσουμε και να τον κάνουμε δικό μας. Σωστό. Αυτή είναι η υποκρισία. Η υποκρισία της κοινωνίας. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. Σε πολύ μικρό. Ναι. Σε αυτό θέλω να προσθέσω ότι αναγνωρίζεται μόνο τα άτομα που έχουν την ικανότητα να μορφωθούν. Γιατί τα άτομα με αμαία που δεν έχουν την ικανότητα να μορφωθούν. Δηλαδή δεν θα έχουν. Σωστό. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.